ή να μην ξέρουμε και στοιχεία για το πότε και πού έζησε. Εμείς πολύ λίγα θα πούμε έτσι κι αλλιώς, θα διαβάσουμε πλήρες συναξάρι. Κάτι τέτοιο το κάνει ο Γιώργος έτσι κι αλλιώς κάθε πρωί και μας δίνει στοιχεία από τους βίους των Αγίων μας που γιορτάζουν κάθε μέρα. Ωστόσο, η αναφορά θα γίνει γιατί τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται με ακόμα μεγαλύτερη δύναμη ο Άγιος Παρθένιος που σήμερα εορτάζεται και επιτελεί πάρα πολλά θαύματα, κυρίως δε σε συνανθρώπους μας που πάσχουν από καρκίνο. Και επειδή τα θαύματα είναι μεγάλα και η παρησία του Αγίου πολύ μεγάλη, αξίζει όλοι να τον προσεγγίσουμε σήμερα και να επικαλεστούμε την Θεία του Βοήθεια να σταθεί δίπλα μας για να μας στηρίζει, να μπορούμε να συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Τι καλύτερο συμπαραστάτη μπορούμε να έχουμε, τι καλύτερο βοηθό μπορούμε να διεκδικήσουμε από έναν Άγιο του Θεού μας. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, και οι Άγιοι, επειδή υπήρξαν άνθρωποι και θα υπάρξουν Άγιοι και αργότερα, οι οποίοι έχουν έρθει από εμάς, από την δική μας φύση, την φύση που έχει υποστεί πτώση, την φύση που είναι ταλέπορη, την φύση μας που έχει πολλές πληγές και ζητούν θεραπεία. Και επειδή λοιπόν οι Άγιοι ακριβώς έχουν έρθει από αυτή την φύση, την αδύναμη, εμείς παίρνουμε κουράγιο, γιατί καταλάβαμε ότι υπάρχουν κάποιοι από εμάς που μπορούν να το παλέψουν και με αυτή την αδύναμη φύση να γίνουν κατά χάριν θεοί. Άρα, αφού τα κατάφεραν κάποιοι, έχουμε και εμείς ελπίδα στο Θεό και με λίγη προσπάθεια, όπως μας υπόσχονται οι πνευματικοί άνθρωποι, με λίγη προσπάθεια από εμάς, όλο το άλλο το δίνει δωρεάν ο Θεός και κάτι γίνεται. Γι' αυτό τους παρακαλούμε, γιατί είναι πιο κοντά μας και μπορούν να έχουν παρησία στο Θεό πλέον. Το ξέρουμε, αφού η Εκκλησία το δήλωσε ότι είναι Άγιοι, έχουν παρησία στο Θεό. Και έτσι και σήμερα θα επικαλεστούμε τον Άγιο Παρθένιο, τον Επίσκοπο Λαμψάκου, για να βοηθήσει και σε αυτήν την εκπομπή και να βοηθήσει όλους εμάς που, και εμείς που τα λέμε και εσείς που τα ακούτε. Υπενθυμίζουμε μόνο τρόπους επικοινωνίας 210-41-18-602, 210-41-18-640, όπου γης papakihotmail.com για κάτι ηλεκτρονικό και όπου γης.blogspot.com, εκεί μπορείτε να βρείτε πολλά και ενδιαφέροντα κείμενα. Περί Αγίου Παρθενίου λοιπόν ο λόγος, μέρα που είναι, και θα διαβάσουμε κάποια αποσπάσματα από το βιβλίο της Μαρίας Μελετίου Μακρύ, ο θεραπευτής των ασθενειών του αιώνα μας. Πολύ μεγάλος Άγιος, ο παλαιός αυτός Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Παρθένιος. Έζησε τον 4ο αιώνα και δέχτηκε από πολύ μικρός πλούσιες τις χάρες του Αγίου Πνεύματος. Ήταν πολύ ταπεινός, πολύ απλός και εξαιρετικά φιλάνθρωπος. Γι' αυτό και ο Θεός, για τις πολλές αρετές του, στόλισε τον αγράμματο Παρθένιο με τα μεγάλα πνευματικά στολίδια. Τη σοφία, τη διάκριση, τη διόραση, την προόραση και με πλούσια ιαματικά χαρίσματα. Από μικρή ηλικία διακρινόταν για τις μεγάλες του αρετές. Πολλά γράμματα δεν είχε μάθει, αλλά ήταν επιμελέστατος ακροατής των Αγίων Γραφών και εφάρμοζε στην καθημερινή του ζωή τις εντολές του Ευαγγελίου. Έξω από τη μικρή πόλη όπου γεννήθηκε,
στη Μελιτούπολη της Μικράς Ασίας υπήρχε μία λίμνη. Εκεί ο Άγιος μας, ο νεαρός ακόμη Παρθένιος, συνήθιζε να ψαρεύει και τα χρήματα που έπαιρνε πουλώντας τα ψάρια από τα οποία ποτέ δεν έτρωγε, τα μοίραζε όλα στους φτωχούς για να τον ελεήσει και αυτόν ο Κύριος. Και τον ελέησε ο Κύριος και τον αξίωσε από μικρή ηλικία να κάνει πολλά και παράδοξα θαύματα, έτσι που η φήμη του διαδόθηκε παντού. Για όλα αυτά, ο επίσκοπος Μελιτουπόλεως Φιλητός τον χειροτώνησε παρά τη θέλησή του πρεσβύτερο. Οπότε, παίρνοντας περισσότερο τη Θεία Χάρη στην ψυχή του, έκανε καθημερινά αναρρύθμιτα θαύματα. Και επειδή ο λίχνος δεν κρύπτεται υπό τον μόδιον, η φήμη του έφτασε και στα αυτιά του Μητροπολίτη Κυζίκου Ασχόλιου, ο οποίος χρησιμοποίησε κάθε τρόπο και τον έπεισε να χειροτονηθεί επίσκοπος Λαμψάκου για να ωφελήσει όχι τον ίδιο, αλλά την πόλη εκείνη που ήταν βυθισμένη στην ειδωλολατρία. Έτσι, ο μέγας και θαυματουργός αυτός ποιμήν στάθηκε ευεργέτης της ειδωλολατρικής πόλεως του Ελισπόντου. Εργάστηκε σκληρά και ταπεινά με προσευχή, νηστεία, νουθεσία, έδωσε το καλό παράδειγμα και επιτέλεσε αναρρύθμιτα και μεγάλα θαύματα. Έγινε με όλα αυτά ιατρός των σωμάτων, των ταλαιπωρημένων λαμψακινών και προπαντός ιατρός των ψυχών τους, γιατί κατάφερε να τους μεταστρέψει, να τους κάνει να μισήσουν το ψεύδος και να βαπτιστούν. Τέλος, οικοδόμησε στο κέντρο της πόλεως και στο ψηλότερο σημείο ναό περικαλή και μεγάλο, προς δόξαν του Παντοκράτορος. Ο ναός αυτός δεσπόζει μέχρι και σήμερα εκεί, στο ίδιο σημείο, γιατί διασώθηκε από τον 4ο αιώνα για το γνωστό λόγο. Οι Τούρκοι τον μετέτρεψαν σε τζαμί όταν κατέλυσαν τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Και ταπεινός άνθρωπος όπως ο Παρθένιος μπορούσε να πάρει τόσο μεγάλη εξουσία κατά των υπερηφάνων δαιμόνων ή να έχει τη δύναμη να παλέψει στην ειδωλολατρική Λάμψακο. Από τότε ο Θεός πρίκησε το μεγάλο αυτό Άγιο της Εκκλησίας μας με την ειδική χάρη και δύναμη κατά των υπερηφάνων δαιμόνων, ώστε απαλλάσσει και σήμερα τους ανθρώπους που υποφέρουν από την επίρρεια της μαγείας, της γοητείας και άλλων σατανικών ενεργειών. Τόσο πλούσια χάρη δέχθηκε από το Θεό, ώστε πρικίστηκε και με το αποκόρυφο της θαυματουργικής δυνάμεως, τη δύναμη δηλαδή να ανασταίνει νεκρούς. Στη βιογραφία του διαβάζουμε ότι ανέστησε 3 νεκρούς. Από τους Αποστόλους, στην Καινή Διαθήκη αναφέρονται μόνο 2 ότι ανέστησαν νεκρό, ο Απόστολος Πέτρος και ο Απόστολος Παύλος. Αυτός ο τόσο μεγάλος Άγιος, με τα τόσα πολλά και μεγάλα θαυμάσια που επιτέλεσε στη ζωή του πάνω στη γη, έμεινε κατά πολύ άγνωστος και κρυμμένος για αιώνες, τουλάχιστον για τους τελευταίους αιώνες. Σήμερα όμως επανέρχεται στην εποχή μας και μπαίνει ορμητικός στη ζωή μας. Επιτελεί πάλι καθημερινά καταπληκτικές θαυματουργίες, όπως ακριβώς τότε ο τόσο σπλαχνικός Άγιος Παρθένιος, ευεργετώντας στις μέρες μας όσους με πίστη τον πλησιάζουν και τον επικαλούνται. Απαλλάσσει το δέστιχο άνθρωπο της εποχής μας από κάθε είδους σωματικής και ψυχικής αρρώστιας και προπάντων τον απαλλάσσει από τους δαίμονες, μα και από την επάρατο νόσο που μαστίζει σήμερα την ανθρωπότητα, τον καρκίνο. Είναι ο κατεξοχήν Άγιος θεραπευτής του καρκίνου. Στο σημείο αυτό τίθεται το ερώτημα: γιατί ο Θεός διάλεξε ειδικά την εποχή μας
για να επαναδραστηριοποιήσει το μεγάλο του Άγιο Παρθένιο και να τον δοξάσει πρικίζοντάς τον και με επιπλέον χαρίσματα. Τι το κοινό μας συνδέει με την εποχή του? Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε την απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα με τη βοήθεια της υμνολογίας της εορτής του Αγίου. Πληροφοριακά προσθέτουμε ότι την ακολουθία του Αγίου Παρθενίου συμπλήρωσε ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, προσθέτοντας και δεύτερο κανόνα. Επίσης, συμπληρωματικά τροπάρια στον Άγιο, καθώς και παρακλητικό κανόνα και χαιρετισμούς, συνέθεσε και ο οσιολογιότατος μοναχός και γνωστός υμνογράφος της Μεγάλης Εκκλησίας, μακαριστός πατήρ Γεράσιμος Μικραγιανανίτης. Λοιπόν, γιατί ο Άγιος Παρθένιος επανέρχεται στην εποχή μας και μπαίνει ορμητικός στη ζωή μας? Ένας μεγάλος γέροντας και θεοφόρος άνδρας των ημερών μας, ο μακαριστός γέρον Πορφύριος, είχε πει ότι η εποχή μας μοιάζει με τα χρόνια του Χριστού. Είναι δε πασίγνωστη η θέση που εξέφρασαν οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, ότι ο Χριστός διάλεξε να έρθει στη γη όταν ο διάβολος εξύντλησε κάθε όριο της κακίας του. Και επομένως η ανθρωπότητα βυθίστηκε στην άβυσο της αμαρτίας και της πλάνης. Επειδή ακριβώς και η εποχή μας είναι βυθισμένη στην άβυσο της αμαρτίας, των ελιστικών κοσμοθεωριών και ο διάβολος αποθρασινόμενος επιτίθεται με ποικίλες αιρέσεις και σατανιστικές λατρείες, πράγματι έχει πολλά τα κοινά με τους πρώτους μετά το Χριστό αιώνες, τους αιώνες κατά τους οποίους ο χριστιανισμός είχε να αντιπαλέψει με τη λυσοδός επιτιθεμένη ειδωλολατρεία. Αυτή η κατάσταση της εποχής μας κάνει πολλούς να πιστεύουν ότι ζούμε στους έσχατους καιρούς, κύριος είδαν. Στα πρώτα εκείνα χρόνια μετά το Χριστό, ο αγώνας της Εκκλησίας ως σώμα του Χριστού, που έχει δηλαδή κεφαλή του Χριστό και μέλη της τους Αγίους, Άγιοι ονομάζονταν όλοι οι χριστιανοί των πρώτων αιώνων και η έννοια της λέξεως δεν απήχε από την πραγματικότητα των πιστών, έφερε πολύ πλούσιους καρπούς. Έτσι, στις αρχές του 4ου αιώνα που έζησε ο Άγιος Παρθένιος, η χριστιανική πίστη θριάμβευσε και ο πρώτος χριστιανός βασιλιάς, ο Μέγας και εις Απόστολος Άγιος Κωνσταντίνος, πήρε στα χέρια του τα ηνία του Ρωμαϊκού κράτους και μετέφερε την πρωτεύουσά του στην Ανατολή, στήριζοντας τη Νέα Ρώμη, την Κωνσταντινούπολη. Πλην όμως, στο στρατό του, που συγκρότησε από τις πιο χριστιανικές περιοχές της Μικράς Ασίας, οι χριστιανοί δεν υπερεύαιναν το 18%. Επομένως, η ειδωλολατρεία αντιστεκόταν ακόμη στεναρά, και υπήρχαν εστίες ειδωλολατρικές που εγκλώβιζαν τους καλοπροαίρετους ανθρώπους στους κόλπους τους, εμποδίζοντάς τους να ασπαστούν την καινούρια πίστη. Ακριβώς σε μια τέτοια ειδωλολατρική εστία έστειλε ο Θεός το Θεοφόρο Επίσκοπο και Μέγα Θαυματουργό Παρθένιο, ο οποίος με τις πλουσιότατες αρετές του και τη σπάνια θαυματουργική του δύναμη κατόρθωσε να μιλήσει στις καρδιές των λαμψακινών και να τις κερδίσει, καταγκρεμίζοντας ταυτόχρονα και τα οχυρά του παμίαρου εχθρού του ανθρωπίνου γένους. Μας φέρνει στη μνήμη έτσι η περίπτωση του Αγίου μας, αναστήματα σαν αυτό του Αγίου Γρηγορίου,
του επισκόπου Νεοκεσαρίας του Θαυματουργού ή του Αγίου Πορφυρίου Γάδης, που έζησαν περίπου στα χρόνια του και που είχαν ανάλογες επιτυχίες. Έχουμε τονίσει ήδη τις μεγάλες αρετές του Αγίου, καθώς και τη σπάνια θαυματουργική του δύναμη, για την οποία πήρε την ονομασία Παρθένιος ο Θαυματουργός, με κύριο χαρακτηριστικό την εκβολή δαιμονίων, την ίαση ποικίλων ασθενειών και ιδιαίτερα του καρκίνου. Πρόκειται για αρετές και θαυματουργία που τον ανεβάζουν κοντά στα μέτρα των Αγίων Αποστόλων. Και πράγματι, υπήρξε ιεραποστολικό το έργο του. Ιδού λοιπόν γιατί έναν τέτοιο Άγιο έστειλε κοντά μας αυτούς τους δύσκολους καιρούς ο Πανάγαθος για να μας συμπαραστέκεται. Γιατί η εποχή μας είναι εποχή με έντονη την ανάγκη του επανευαγγελισμού. Και επομένως, Άγιοι με μεγάλα χαρίσματα και ιεραποστολική πείρα και δράση, σαν το Μέγα Πρόεδρο, πρόεδρος σημαίνει επίσκοπος των Λαμψακινών, είναι οι πλέον κατάλληλοι για τις μέρες μας να μας προσεγγίσουν και να μας βοηθήσουν. Βέβαια, ο Κύριος τον ενίσχυσε με επιπλέον χαρίσματα που σχετίζονται με τις ανάγκες του σημερινού ανθρώπου και κατεξοχήν με το χάρισμα της θεραπείας του καρκίνου, το οποίο είχε ο Άγιος από όταν ζούσε και δρούσε στη στρατευωμένη εκκλησία. Όταν ήταν ακόμη πρεσβύτερος στη Μελιτούπολη, θεράπευσε τη δύστυχη εκείνη γυναίκα που έβγαλε στα απόκρυφα μέρη του σώματός της καρκίνο. Στις μέρες μας όμως, ο Πανάγαθος πλούτησε τον Άγιο Παρθένιο με περισσότερη χάρη στη θεραπεία του καρκίνου, αφού η εποχή μας την έχει τόσο ανάγκη. Λοιπόν, ήταν σε όλα καλός και σε όλα θαυμάσιος. Έζησε έτσι ώστε η ζωή του φαινόταν ολοκληρωτικά δοσμένη στο Θεό και ο βίος του έγινε παράδειγμα προς μίμηση για τους φιλαρέτους. Είναι βέβαια ίσως πολύ λίγοι όσοι μιμούνται την ζωή των Αγίων, όσο για τους πολλούς διστάζει κανείς να το πιστέψει. Πάντως και η τιμή προς τον Άγιο είναι επενετή σαν απόδειξη αγαθής προαιρέσεως. Αφού έζησε λοιπόν με τέτοιο θαυμαστό τρόπο, μετέβη προς τον Θεό που ποθούσε στις 7 Φεβρουαρίου. Για τον ίδιο η μετάβασης ήταν αιτία χαράς. Για όσους όμως τον στερήθηκαν, πρόξενος λύπης απερίγραφτης. Κανένας άλλος από όσους ζούσαν σε γειτονικά μέρη δεν προτίμησε να αμελήσει την ημέρα που κοιμήθηκε ο Όσιος. Γιατί και ο Κιζίκου, επίσκοπος αμέσως, κοντά σε αυτόν και ο Μελιτουπόλεως, αλλά και ο Παρίου, παρευρέθησαν αμέσως. Γιατί πως ήταν δυνατόν να παραβλέψουν το θάνατο εκείνο, που η ζωή του τους ήταν τόσο αγαπητή και που επιθυμούσαν να παραταθεί για πάρα πολύ χρόνο. Τι έγινε μετά? Το ιερόν εκείνον και όντως παρθενικό σώμα του Παρθενίου, αφού απέλαβε τον ύμνον που του άρμοζαν στο μικρό παρεκκλήσι που ο ίδιος οικοδόμησε κοντά στον πάνσεπτο ναό, κατετέθη με πολλή ευλάβεια και φιλοκαλία. Όμως δεν έφυγε από κοντά μας ο Παρθένιος, αλλά και τώρα ακόμη συμπαραστέκεται σε αυτούς που τον επικαλούνται. Βοηθός ετοιμότατος, νόσους διώκων, δαίμονας απελάβνων, πάθη ψυχών τε και σωμάτων ιόμενος. Και ήταν τόσοι πολλοί που ωφελήθηκαν μετά το τέλος του, όσο και αυτοί
που τον πρόλαβαν εν ζωή. Ένας άνθρωπος μόνος του, έτσι, ένας άγιος άνθρωπος μπορεί να γίνει παράδειγμα όχι μόνο στην εποχή του προς μίμηση, αλλά και πάρα πολλά χρόνια αργότερα και αιώνας. Να, ο Άγιος Παρθένιος τώρα, επίσκοπος Λαμψάκου, έρχεται πάλι στην εποχή μας που τόσο ανάγκη τον έχουμε, να γίνει παράδειγμα προς μίμηση για μερικούς χριστιανούς, για άλλους ευκαιρία προσευχής. Ακριβώς, και είναι πολύ συγκινητικά τα όσα διαβάζουμε σε αυτό το βιβλίο ο θεραπευτής των ασθενειών του αιώνα μας, της Μαρίας Μελετίου Μακρύ, γιατί εκτός από το συναξάρι του Αγίου, που εμείς διαβάσαμε απόσπασμα μόνο από την εισαγωγή και τον επίλογο από το συναξάρι, υπάρχουν πάρα πολλά θαύματα του Αγίου σύγχρονα πλέον. Δεν μιλάμε για τα παλαιά θαύματα, αλλά μιλάμε για αυτά που γίνανε τα τελευταία χρόνια και που δείχνουν την μεγάλη παρησία που έχει ο Άγιος προς τον Θεό μας, και κάποια από αυτά τα θαύματα αξίζει να διαβάσουμε σήμερα για την ωφέλεια όλων μας. Ήρθε ο καιρός, διαβάζουμε στο βιβλίο, που ο Θεός θέλησε να δοξάσει το μεγάλο αυτό Άγιό του, τον μέγαν και περιβόητον εν θαύμαση, το της Εκκλησίας εγκαλόπισμα ιερών, των θείων Παρθένιων, Αποστόλων των Ομότροπων. Πρικίζοντάς τον και με επιπλέον χαρίσματα που τα έχει ανάγκη η εποχή μας. Έτσι, επάφτησε και την ειδική χάρη που είχε να γιατρεύει την επάρατο νόσο, τον καρκίνο, που τόσους και τόσους ανθρώπους καθημερινά βασανίζει και από τόσους στερεί τη ζωή. Και ο σπλαχνικός Άγιος Παρθένιος τρέχει παντού. Στέκεται δίπλα στον πονεμένο άνθρωπο των ημερών μας και τον απαλλάσσει από την φοβερή αυτή νόσο. Φτάνει και ο ίδιος να τον πλησιάσει και με πίστη να του το ζητήσει. Έτσι αλλιώς, όλα προϋποθέτουν την πίστη. Χωρίς πίστη, τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Αυτό είναι κάτι που το λέμε συχνά και το πιστεύουμε πολύ περισσότερο. Μακάρι να μπορούσαμε, όχι απλά να το λέγαμε και να το πιστεύουμε, να το πιστεύαμε και να μην το λέγαμε. Έτσι είναι. Και ο Χριστός δεν λέει σε κάποια θαύματα ότι η πίστη σου έσωσε. Ακριβώς. Διαβάζουμε λοιπόν μια συγκλονιστική μαρτυρία. Σαν πρώτο θαύμα απαλλαγής από τη φοβερή νόσο του καρκίνου, παραθέτουμε τη γεμάτη περιπέτειες μαρτυρία του κυρίου Στεφάνου Στεφάνου, συνταξίουχου ναυτικού που κατοικεί στον Πειραιά και κατάγεται από την Άνδρο. Ο ίδιος έγραψε την ιστορία του και εμείς την διαβάζουμε χωρίς αλλαγή. Ποιος άνθρωπος στον κόσμο αυτό δεν πόνεσε ψυχικά και σωματικά, και ποιος δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να ρωτήσει γιατί ο πόνος στον κόσμο? Ο ουρανός δεν είναι πάντα ξάστερος και το πέλαγος δεν είναι πάντα γαλήνιο. Τον ουρανό τον σκεπάζουν σύννεφα βαριά και μαύρα και ξεσπούν τρομερές νεροποντές και καταιγίδες. Τα ολόμαυρα σύννεφα του πόνου και οι καταιγίδες των δακρύων τον κατακλείζουν. Τέτοιες καταιγίδες πέρασε και ο ομιλών με τις ασθένειες του καρκίνου. Παραμονές Χριστουγέννων 1982. Διεγνώστη όγκος στο παχύεντερο μεγάλος. Τότε επισκέφθηκα τον μακαριστό πατέρα Πορφύριο, ο οποίος με ενίσχυσε και μου είπε: «Να πας να εγχειριστείς και θα γίνεις καλά». 3 Ιανουαρίου 1983 έγινε η εγχείρηση στο παχυέντερο και η ιστολογική εξέταση έδειξε κακοήθη καρκίνο. Το Μάρτιο του 1984 παρουσιάζεται όγκος στον αριστερό πνεύμα. Εγχειρίστηκα 21 Μαρτίου. Μου αφαίρεσαν τον μισό αριστερό πνεύμονα και η ιστολογική εξέταση έδειξε καρκίνο εκμεταστάσεως εκ του εντέρου. Τον Οκτώβριο του ιδίου έτους 1984 παρουσιάζεται στο δεξιό πνεύμονα όγκος. Εγχειρίστηκα και πάλι.
η ιστολογική έδειξε μετάσταση εκ του εντέρου. Το Δεκέμβριο του 1987, κάνοντας check-up, αξονικές τομογραφίες κλπ, βρέθηκα και πάλι χτυπημένος στον δεξιό πνεύμονα. Χειρουργήθηκα. Η ιστολογική έδειξε και πάλι μετάσταση εκ του εντέρου, κακοήθης καρκίνος. Τότε όμως, πρώτης τρίτης εγχειρήσεως, όταν μου ανηγγέλθηκε ότι ο δεξιός πνεύμων πάλι παρουσιάζει όγκον καρκίνου και ότι εάν δεν εγχειριστώ συντόμως εντός 3 μηνών θα επέλθει ο θάνατος. Ήμουν τότε στο Λονδίνο και τόσο πολύ ελυπήθην από αυτών των ψυχικών πόνων, φεύγοντας από το γραφείο του ιατρού και πηγαίνοντας πεζό στο ξενοδοχείο, επότισα δια των δακρύων μου τους δρόμους του Λονδίνου λέγοντας: «Θεέ μου, δεν χρειάζεται να βρέξεις. Εγώ επότισα με τα δακρυά μου το Λονδίνο». Εφοβήθην όμως την τρίτη εγχείρηση πνεύμονος και ο ιατρός πνευμονολόγος επέμενε να γίνει και αυτή η εγχείρηση από τον χειρουργόν Peter Goldstraw στο Brompton Hospital. Ο χειρουργός αυτός μας είπε ότι η εγχείρηση θα χρειαστεί 5 με 6 ώρες. Μετεφέρθην στο χειρουργείο προς εγχείρηση και σε μια μισή ώρα βγήκε ο χειρουργός και είπε στη σύζυγό μου: «Φίνης». Εκείνη τρόμαξε, ότι ή με έραψε χωρίς να με εγχειρήσει ή πέθανα. Αλλά ο χειρουργός, διεθνούς φήμης Peter Goldstraw, χειρουργός πνευμόνων, την κατησύχασε λέγοντας: «Η εγχείρηση έγινε πολύ καλά, αλλά εμένα», λέει ο γιατρός, «όσο χειρουργούσα, τα χέρια μου έφευγαν και δεν κατάλαβα πως τελείωσε τόσο γρήγορα η εγχείρηση». Ο μεγάλος Θεός έστειλε τον Άγιον Του και αυτός ο Άγιος με χειρούργησε. Ήτο πάλι κακοήθης καρκίνος εκ μεταστάσεως. Σε ένα χρόνο πάλι ακριβώς, Δεκέμβριος του 1988, ξανά άλλη επέμβαση πάλι στο δεξιό πνεύμονα. Καρκίνος κακοήθης εκ μεταστάσεως από το έντερο. Στην τέταρτη εγχείρηση θα χρειαστεί, μου είπαν, 15 ημέρες νοσοκομείων, αλλά λόγω των Χριστουγέννων που φεύγει το προσωπικό και λόγω ότι πήγαινα καλά στην εγχείρηση, στις 6 μέρες με έβγαλαν και πήγα στο ξενοδοχείο και έτσι έγινε μία εγχείρηση στα έντερα και 4 εγχειρήσεις στους πνεύμονες. Αν και είχε μείνει ο αριστερός πνεύμονας μισός και ο δεξιός 3 φορές εγχειρισμένος, ζω από την τελευταία εγχείρηση με τη βοήθεια του Θεού 10 χρόνια χωρίς να έχω δύσπνοιες. Παρόλο που η δύναμη των πνευμόνων είναι πάρα πολύ πεσμένη. Φωνάζω όμως κι εγώ, σαν τον Μπετόβεν, «Πάνσο Θεέ, δώσε ό,τι θέλεις, είτε ευχάριστο είτε δυσάρεστο, φτάνει να προέρχεται από το χέρι σου». Και ήη το όνομα Κυρίου ευλογημένο, ως μου υπέδειξε ο μακαριστός πατήρ Ιάκωβος Τσαλίκης της Ιεράς Μονής Οσίου Δαβίδ, καθώς και δόξα το Θεό πάντων ένεκεν. Εν ημέρα θλίψεώς μου τον Θεό εξεζήτησα και δια τούτο όχι μόνο θα τον εξητώ, αλλά και θα τον ομολογώ. Τα θαύματα έγιναν το ένα κατόπιν του άλλου. Δια τον Αγίον Παρθενίου, επισκόπου Λαμψάκου του Θαυματουργού, του οποίου η Εκκλησία βρίσκεται εις Λύριον Ίδρυμα στο Μάτι Αττικής. Ο Άγιος Παρθένιος εορτάζει 7 Φεβρουαρίου, ο οποίος είναι ο προστάτης Άγιος για τον καρκίνο. Το δεξί χέρι του Αγίου Παρθενίου βρίσκεται στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Άνδρου, το οποίο πολλές φορές προσκύνησα. Δια πρεσβειών του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Παταπίου, του Οσίου Δαβίδε Δίας, του Αγίου Εφραίμ Νέας Μάκρης, τους οποίους όλους παρεκάλεσα δια των προσευχών μου και δια των προσευχών του πνευματικού μου πατέρα, αημνής του Γρηγορίου Μητροπολίτου Καστορίας. Δια προσευχών του πατρός Σοφρονίου στο Έσεκ της Αγγλίας, του πατρός Πορφυρίου, του πατρός Ιακώβου Τσαλίκη και του πατρός Παϊσίου του Αγίου Όρους. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στη ζωή, αν και οι γιατροί είχαν αποφανθεί ότι δεν θα ζήσω, διότι τρίτη και τέταρτη εγχείρηση καρκίνου στους πνεύμονες δεν είχε γίνει σε κανέναν διεθνώς. Ο πατήρ Πορφύριος και ο πατήρ Σοφρόνιος κάθε φορά που τους επισκεπτόμουν μου έλεγαν: «Θα γίνεις καλά». Πέρασαν 10 χρόνια από την τελευταία εγχείρηση και με τη βοήθεια του Θεού η ασθένεια σταμάτησε. Εγώ όμως δεν σταμάτησα να επικαλούμε την βοήθεια του Θεού, της Παναγίας και των Αγίων και του Αγίου Παρθενίου που είναι Άγιος του καρκίνου. Προ 4 ετών, πηγαίνοντας στο Λονδίνο για εξετάσεις, ο ιατρός δάκρυσε όταν με είδε και είπε: «Δεν ήλπιζα να σε ξαναδώ».
Πράγματι, όλα αυτά που διαβάσαμε και όλα αυτά που ακούσατε και εσείς φίλες και φίλοι ακροατές, είναι περισσότερο από συγκλονιστικά. Ο κύριος Στέφανος, μετά από τόσες περιπέτειες, ζει θαυματουργικά, απαλλαγμένος τελείως από τον καρκίνο ήδη από το 1988. Παρόλο που οι γιατροί του Λονδίνου, όπου έγιναν όλα τα χειρουργεία, δήλωναν στη σύζυγό του, κυρία Γαριφαλιά, δεν πρόκειται να ζήσει. Σύντομα θα επέλθει ο θάνατος, γιατί δεν είναι δυνατόν μόνο 4 κύτταρα να ξέφυγαν. Να δούμε πόσα άλλα θα ξέφυγαν και πού πήγαν και φόλιασαν. Και όμως, ζει και μάλιστα χωρίς αναπνευστικά προβλήματα. Γεμάτος δε ευγνωμοσύνη προς τον Άγιο, έκτισε και το εκκλησάκι του στο Λύριο Ίδρυμα, στο Μάτι Αττικής, αφού ζήτησε άδεια από τον τότε Μητροπολίτη Αττικής, αείμνηστο Δωρόθεο, ο οποίος όταν πληροφορήθηκε το θαύμα του Αγίου Παρθενίου, συγκινήθηκε πολύ και έδωσε τη συγκατάθεσή του. Αυτό ήταν το συγκλονιστικό θαύμα, το πολλαπλό, αυτό μεγάλο θαύμα του Αγίου, έτσι όπως το καταγράφει η συγγραφέα στο βιβλίο, με τα στοιχεία τα κανονικά. Αυτό που το βίωσε. Αυτό είναι η μαρτυρία. Πόσο σημαντική είναι η μαρτυρία. Αλλιώς δεν θα βρίσκαμε και τους Αγίους. Μέσα από τα θαύματα και τις μαρτυρίες των ανθρώπων αποδεικνύονται οι Άγιοι. Και μετά με το Άγιο Πνεύμα η Εκκλησία μας αποφασίζει πως θα γίνουν έτσι. Να δώσουμε και λίγες πληροφορίες για το παιδικό Λύριο Ίδρυμα. Για τους ακροατές είναι ένα ίδρυμα που αξίζει. Ναι. Και να το επισκεφτεί όποιος μπορεί και να το στηρίξει όπως μπορεί όποιος μπορεί. Είναι ένα ίδρυμα που συντηρεί παιδιά με κοινωνικές ανάγκες, δηλαδή ορφανά παιδιά, άπορα ή ακόμα και παιδιά διαζευμένων γονέων. Εκεί παραμένουν για χρόνια χωρισμένα σε ομάδες. Η κάθε ομάδα έχει το δικό της σπίτι, σύγχρονο με όλες τις ανέσεις, τη δική του μητέρα, την αδελφή μοναχή που τα αναλαμβάνει δηλαδή, και την μάνα όλων, που είναι η ηγουμένη της μονής, γιατί το Λύριο Ίδρυμα είναι μέσα στο χώρο της μονής εκεί, έτσι. Είναι στο Μάτι Αττικής, όπως πηγαίνουμε για Ραφίνα, μετά από λίγο πριν το φανάρι της Ραφίνας που κάνει δεξιά, μετά από λίγο αριστερά είναι το Λύριο. Μια όμορφη περιοχή ήταν, τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα, ήτανε, πριν καεί, ήταν κατά πράσινο. Εκεί λοιπόν στα σπιτάκια αυτά σιτίζονται δωρεάν, μορφώνονται όπως ακριβώς τα παιδιά που ζουν μέσα στις οικογένειές τους, βρίσκουν στοργή και αγάπη από τις μοναχές της αδελφότητος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος, στην οποία ανήκει το Ίδρυμα, και τέλος, τις πιο πολλές φορές παραμένουν εκεί μέχρι την αποκατάστασή τους. Παντρεύονται με τη φροντίδα του Ιδρύματος, ώστε να έχουν όλα τα απαραίτητα για τα πρώτα βήματα της ζωής τους. Μιλάμε για ένα έργο που ξεκινάει από την πολύ μικρή ηλικία και φτάνει μέχρι την αποκατάσταση. Όλα αυτά υλοποιούνται με τις θυσίες των εκεί αδελφών μοναζουσών και τις προσφορές των φιλανθρώπων, των φίλων του Ιδρύματος, καθώς και της οικογένειας του καπετάν Μάρκου Λύρα, του μεγάλου δωρητή που παρήχε τα χρήματα για να γίνει το πρώτο κτίριο που στεγάστηκαν τα παιδιά. Το Ίδρυμα πρωτοάρχισε να λειτουργεί με 13 παιδιά για να φτάσει να έχει περίπου 70 παιδιά. Και αυτό κατορθώθηκε με την ηλικία αλλά και η ηθική βοήθεια του αιμνίστου Μητροπολίτου Δωροθέου, ο οποίος στήριξε το Ίδρυμα με πατρική αγάπη. Πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος συντηρεί και ένα μικρό γυροκομείο. Και αυτό, έτσι ως απλό παράδειγμα είναι, αλλά αξίζει αυτή τη μικρή παρένθεση να την κάνουμε η Σοφία τώρα. Και να πούμε ότι έχουμε και ακροατές από το Λύριο Ίδρυμα, οι οποίοι κατά καιρούς μας έχουν πάρει τηλέφωνο, μας έχουν εκδηλώσει την αγάπη τους, την στοργή τους για την Πειραϊκή Εκκλησία, και εμείς οπωσδήποτε είναι μέσα στην έγνοια μας και πολλές φορές θέλουμε να τους στείλουμε χαιρετισμούς, και χαρήκαμε που τώρα βρήκαμε αυτή τη δυνατότητα να στείλουμε χαιρετισμούς σε όλους όσοι μας ακούν από το Λύριο Ίδρυμα. Ακριβώς. Και να ξέρουμε όλοι μας ότι τέτοιες προσπάθειες γίνονται πολλές, αξίζουν την συμπαράσταση από κάθε έναν, και είναι μια τρανή απάντηση για αυτούς που λένε ότι η Εκκλησία δεν κάνει τίποτα ή ότι τα μοναστήρια δεν προσφέρουν κάτι. Τα περισσότερα μοναστήρια έχουν κάτι πολύ σημαντικό να προσφέρουν. Κάποια ακούγονται. Τα περισσότερα δεν ακούγονται από αυτά που κάνουν. Και είναι και πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι κι αλλιώς αυτή είναι και η ευαγγελική επιταγή. Να μην γνωρίζει η δεξιά τι πει η αριστερά. Και ακόμη και αν συκοφαντούν τα μοναστήρια, δεν πειράζει. Για καλό γίνεται και αυτό, σε καλό δρόμο βρισκόμαστε. Γιατί όταν τη συκοφαντούν την Εκκλησία, τότε πάει μπροστά. Όταν έχουμε χειροκροτήματα και επένους, δεν νομίζω ότι βοηθούν.
Και χαίρομαι που ζούμε σε μια εποχή που μπορούμε να τα δούμε αυτά τα πράγματα. Βλέπουμε και το ένα και το άλλο και μπορεί πια ο κόσμος να κρίνει. Ζήσαμε παλιότερα, μετά τον πόλεμο, Λυκούργο και φίλοι ακροατές, λίγο πριν τον πόλεμο και μετά, την αρχή των οργανώσεων. Όμως χρειάζονταν αυτά. Ήταν η θεολογία που έλεγε να υπάρχει προσφορά μέσα από συσίτια, μέσα από ιδρύματα, σιγά σιγά. Βέβαια μετά ήρθε η θεολογία του 60 που ήταν της ευχαριστίας, μόνο να είμαστε σε κάποια θεωρία. Τώρα όμως έχει οριμάσει όλο αυτό και βλέπουμε και την θεολογία αυτή που διαβάζουμε τους πατέρες μας και βοηθιόμαστε, αλλά και την θεολογία του εθελοντισμού στην Εκκλησία. Υπάρχει πολύ εθελοντισμό. Είναι κάτι που υπήρχε πάντα και που απλά εντέχνως το είχαν θάψει τόσα χρόνια. Να μην φαίνεται, όχι να μην γίνεται, να μην φαίνεται. Γιατί όλα τα μεγάλα μοναστήρια, όλα τα μεγάλα κοινόβια, όλοι οι μεγάλοι άγιοι της Εκκλησίας μας κάναν αυτό που τώρα προσπαθούν οι μεγάλες φιλανθρωπικές οργανώσεις να κάνουν πράξη, αλλά δεν το πετυχαίνουν. Βοηθούσαν τον πάσχοντα αδελφό, όπου και να ήταν. Πεινασμένος, εγκαταλελειμμένος, μόνος, ορφανός, φτωχός, άπορος, χτυπημένος, ασθενής, ό,τι και να ήταν, τα μοναστήρια μας. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τέτοια και διαβάζουμε σε πολλά συναξάρια από τους πρώτους χρόνους ίδρυσης των μοναστηριών μας. Πρόσφερα παντού βοήθεια, φιλανθρωπικό έργο, που αυτό ήταν και το καλύτερο ιεραποστολικό μέσο, σαν αυτό που γίνεται μέχρι σήμερα τα ιεραποστολικά κλιμάκια που κατά καιρούς κουβεντιάζουμε και με την ευκαιρία μάλιστα της επισκέψεώς σου πάλι στην Ιεραποστολή. Αυτή είναι η απόδειξη και αυτή είναι η πρακτική της Ορθοδοξίας. Δεν μένει μόνο στα λόγια, προχωράει και ένα βήμα παραπέρα. Και λίγο πολύ γίνεται ο καλός Σαμαρίτης για όλους αυτούς που θα βρεθούν ξεχασμένοι, παραπεταμένοι στην άκρη του μονοπατιού. Εμείς απλά, επειδή ο καθένας με τα δικά του έχει εγκλωβιστεί στο δικό του χώρο, στο δικό του καβούκι θα μπορούσαμε να πούμε, δεν βλέπει παρά έξω και δεν καταλαβαίνει. Όσο δε για αυτά που παρουσιάζονται κατά καιρούς, είναι ανάλογα με το τι έχεις μέσα σου, βγαίνεις και έξω σου. Πολύ λίγες φορές παρουσιάζουν ένα θετικό έργο για την Εκκλησία, πάρα πολλές φορές την χτυπάνε σε αρνητικά σημεία. Να ξέρουμε όμως ότι η αλήθεια που είναι τόσο δυνατή δεν μπορεί να χτυπηθεί από το ψεύδος, όπως το φως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να νικηθεί από το σκοτάδι. Πόσο μάλλον το πρόκειται για το ένα και μόνο αληθινό φως που είναι ο ίδιος ο Θεός μας. Ακριβώς. Και από εκεί εμπνεόμαστε και εκεί οι χριστιανοί αποδεικνύουν ότι όντως είναι παιδιά του Θεού. Όπως είπες για τα μοναστήρια προηγουμένως, όπως και οι ενορίες. Πόσες ενορίες δεν κάνουν έργο, πώς η Εκκλησία δεν βοηθάει, αλλά έτσι αθόρυβα. Τώρα τα τελευταία χρόνια ακούστηκαν τα συσίτια. Έπρεπε να υπάρξουν αυτές οι ανάγκες για να ακουστεί ότι υπάρχουν συσίτια. Τα συσίτια υπήρχαν. Δεκαετίες. Έτσι. Τώρα ακούστηκαν όμως. Είδες που η αλήθεια τελικά φανερώνεται. Ή αυτοί που βγάζουν πολλές φορές από την πειραϊκή Εκκλησία, την εθελοντική διακονία ασθενών. Αυτό κι αν είναι έργο που κάνει η Εκκλησία μας. Και άνθρωποι απλοί, λαϊκοί, μέσα από τα σπίτια βγαίνουν, ενωρίτες άνθρωποι, και οργανώθηκαν και πάνε στα νοσοκομεία και βοηθάνε τα παιδιά αυτά που είναι εγκαταλελειμμένα στα νοσοκομεία παιδών, ή ακόμη και στη ψυχιατρία στέλνουν ανθρώπους από την εθελοντική διακονία ασθενών. Όλα αυτά είναι μέσα στην Εκκλησία μας, αθόρυβα γίνονται, αλλά νομίζω ότι πρέπει να κάνουν θόρυβο πάνω στον ουρανό. Έχει κάνει μεγάλο θόρυβο. Γιατί γίνεται μεγάλη η λαμπρή εορτή και πανήγυρης όταν κάποιος αγωνίζεται για τον αδελφό του. Και αυτή είναι η αλήθεια. Θα μείνουμε όμως στον Άγιο της ημέρας, στον Άγιο Παρθένιο, και αφού κάνουμε πάλι έτσι ένα πολύ σύντομο μικρό διάλειμμα να πάρουμε μία ανάσα, θα αναφερθούμε στη συγκινητική περίπτωση της κυρίας Βασιλικής Μίλα, κατοίκου Κερατσινίου, που τον Ιούνιο του 1998 έζησε και αυτή κάτι μοναδικό.
κυρία Βασιλική Ημίλα, λοιπόν, κάτοικος Κερατσινίου, τον Ιούνιο του 1998, μετά από ειδικές εξετάσεις, διαπίστωσε ότι προσβλήθηκε από την επάρατο νόσο και μάλιστα οι γιατροί δήλωσαν στο σύζυγο και τα παιδιά της ότι τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα και επικίνδυνα, γιατί ο καρκίνος που άρχισε από έναν όγκο στη μασχάλη έκανε μετάσταση γύρω. Θα έκαναν ό,τι μπορούσαν μεν, αλλά τα αποτελέσματα δεν θα ήταν και τόσο ελπιδοφόρα. Πιθανότατα. Οι πιθανότητες ζωής για την κυρία Βασιλική, μηδαμινές. Όλη η οικογένεια βρέθηκε σε απελπιστική κατάσταση. Η κυρία Βασιλική μπήκε στο αντικαρκυνικό νοσοκομείο Πειραιά, το Μεταξά. Εκεί γίνονταν οι απαραίτητες εξετάσεις και πλησίασαν οι μέρες του χειρουργείου, το οποίο προγραμματίστηκε για τις 30 Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη. Όμως, σε αυτό το σημείο, επενέβη ο Άγιος χωρίς κανείς να τον επικαλεστεί. Πάντως η οικογένεια είναι πιστή και σε αυτή τη δύσκολη ώρα κατέφυγε στη βοήθεια του Θεού. Και αυτός άκουσε τις προσευχές τους και έστειλε τον Άγιό του. Και μάλιστα ο Άγιος Παρθένιος ήλθε κοντά στην οικογένεια με έναν τρόπο συγκλονιστικό. Εμφανίστηκε το ίδιο βράδυ, Πέμπτη βράδυ, μία εβδομάδα πριν το χειρουργείο, σε δύο από τα μέλη της οικογένειας με τρόπο διαφορετικό. Είδαν τον Άγιο Ολοζώντανο, ο κύριος Γιώργος, σύζυγος της κυρίας Βασιλικής και η νύφη της Αγγελική, ένα κορίτσι που με την αγάπη των αδελφών Μοναζουσών μεγάλωσε στο Λύριο Ίδρυμα. Θα διαβάσουμε στη συνέχεια, θα μας βοηθήσει η Σοφία, τα λόγια απομαγνητοφωνημένα. Είναι από μια εκπομπή που είχε γίνει το 1999 στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Στις 23 Ιουλίου, λίγες μέρες πριν χειρουργηθεί η πεθερά μου, είδα στον ύπνο μου ότι ανηφόριζα επάνω στο Λύριο προς τον Άγιο Παρθένιο και βαστούσα αγκαζέ μια μοναχή από το Λύριο Ίδρυμα. Ήτανε και τα παιδιά από πίσω και ανεβαίναμε για να κάνουμε κάποια λειτουργία. Μπροστά πηγαίνανε κάτι αμάξια και μπροστά από τα αμάξια πήγαινε ένας μοναχός. Γύρισα δίπλα μου και ρώτησα την αδελφή ποιος είναι ο μοναχός και μου είπε ότι είναι ο καινούριος ιερέας και το λένε Παρθένιο. Φτάσαμε στην εκκλησία και ξεκίνησε η λειτουργία. Φώναξε ο παππούλης την πεθερά μου και την έβαλε μπροστά στο ιερό και εμένα δίπλα της. Σήκωσε το χέρι και τη σταύρωσε τρεις φορές και της λέει «Μη φοβάσαι, θα γίνεις καλά». Και γυρίζει μετά σε μένα και μου λέει «Η πεθερά σου θα γίνει εντελώς καλά». Και θέλω να κάνετε μια λειτουργία και να κοινωνήσει η πεθερά σου. Και ο κύριος Γιώργος. Λοιπόν, όπως ανέβαινα επάνω, ανεβαίναμε με τη γυναίκα μου, με τα παιδιά, τη σταυροκοπούσα τη γυναίκα μου με λαδάκι, με βαμβακάκι και βλέπω τον Άγιο Παρθένιο ακουμπισμένο στην κολόνα απ' έξω από την εκκλησία και μου είπε «Ελάτε, σας περιμένουμε». Ήταν λοιπόν τον Άγιο ζωντανό να τους μιλάει και με τους κάλει κοντά του. Εδώ, πρέπει να τονίσουμε ότι η Αγγελική γνώριζε για τον Άγιο από το Λύριο, αλλά ο πεθερός της δεν ήξερε τίποτα γι' αυτόν, ούτε είδε ποτέ εικόνα του, ώστε να γνωρίζει τη μορφή του. Γιατί όπως είπε, πήγαινε στο Λύριο, έβλεπε το εκκλησάκι του Αγίου κάτασπρο και ωραιότατο, σκαρφαλωμένο σε ένα ψηλό λόφο, αλλά ποτέ δεν μπήκε μέσα. Παρ' όλα αυτά, είδε τον Άγιο στον ύπνο του, ακριβώς όπως απεικονίζεται στις εικόνες που υπάρχουν στο εκκλησάκι του Ιδρύματος. Πήγε λοιπόν ο κύριος Γιώργος στο νοσοκομείο την Παρασκευή, καταχαρούμενος πλέον και φωνάζοντας «Βασιλική, μη φοβάσαι,
έγινε θαύμα. Σήκω, έγινε θαύμα. Πάμε στον Άγιο που μας κάλεσε. Όμως η κυρία Βασιλική τίποτα δεν καταλάβαινε. Την ίδια εκείνη ώρα κατεφέρθηκε ο γιατρός με μια μαστογραφία στα χέρια. Μια μαστογραφία που την περίμεναν με αγωνία, γιατί ήξεραν ότι το κακό είχε προχωρήσει και εκεί. Το έδειξε η αξονική. Το ψηλάφισαν οι γιατροί. Και τι ήταν εκείνο? Η μαστογραφία πεντακάθαρη. Και οι γιατροί να μην βρίσκουν τίποτα με την ψηλάφιση. Ήδη ο Άγιος άρχισε το θαύμα του. Και λέω ότι άρχισε γιατί έσβησε τις μεταστάσεις γύρω. Άφησε όμως για τους γιατρούς τον αρχικό όγκο στη μασχάλη. Δεν ξέρουμε γιατί. Ίσως για λόγους παιδαγωγικούς του Θεού, όπως διαβάζουμε. Μετά λοιπόν την εμφάνιση του Αγίου, τα πάντα άλλαξαν. Όλα τα μέλη της οικογένειας που πριν ήταν βουτυγμένα στη θλίψη και την απελπισία, ένιωθαν μια χαρά και μια αισιοδοξία ανεξήγητη. Για αυτή τη χαρά και αισιοδοξία θα διαβάσουμε τα λόγια της ίδιας της κυρίας Βασιλικής από μαγνητοφωνημένα. Πριν δει ο άντρας μου τον Άγιο στον ύπνο του, εγώ ένιωθα μελοθάνατη όσο ήμουν μέσα και έκανα τις εξετάσεις. Από το όνειρο του συζύγου μου και μετά έγινα άλλος άνθρωπος. Τελείως αλλιώτη. Έχω πάρει τέτοιο κουράγιο, ούτε ξέρω αν είχα τίποτα. Νιώθω πιο καλά από ότι ήμουν πρώτα. Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Ο κόσμος όλος τα έχει χάσει μαζί μου. Τη χαρά που νιώθω τώρα και την αισιοδοξία την ένιωθα και την ώρα που πήγαινα να χειρουργηθώ. Μπήκα χαρούμενη και γελαστή στο χειρουργείο. Όλα αυτά ήταν μια δύναμη του Αγίου, του Αγίου Παρθενίου. Στέκεται ο ολοζώντανος ο Άγιος δίπλα στην οικογένεια και τη βοηθά στην πάλη της κατά του καρκίνου. Τη βοηθά όμως δίνοντάς της και κουράγιο και χαρά και αισιοδοξία με έναν τρόπο μυστικό. Με έναν τρόπο που μόνο ένας πιστός χριστιανός μπορεί να νιώσει και να καταλάβει. Καρκίνος και χαρά στο ίδιο σπίτι φαίνεται αντιφατικό, φαίνεται παράλογο για τους πολλούς, κι όμως. Ακούμε όμως τη συνέχεια της ζωντανής ιστορίας. Την άλλη και όλες μέρες πήραν την κυρία Βασιλική από το νοσοκομείο και πήγαν όλη η οικογένεια στο σπίτι του Αγίου, στο Λύριο Ίδρυμα. Θερμοπαρακάλεσαν τον Άγιο, άναψαν κεράκι και το καντήλι του. Έμειναν ώρα μαζί του. Μετά κατέβηκαν. Η ηγουμένη της χάρισε ένα μικρό βιβλιαράκι με το βίο του Αγίου και το απολυτίκιό του. Άρχισε από τότε κάθε μέρα να τον διαβάζει και να τον επικαλείται. Τη Δευτέρα πάλι γύρισε στο νοσοκομείο για την εγχείρηση και συνέχισε χαρούμενη τώρα να παρακαλεί τον Άγιο και χαρούμενη την Τετάρτη 29 Ιουλίου μπήκε μόνη της, χωρίς κανένα δικό της, στο χειρουργείο αφού απρογραμμάτιστα έγινε μια μέρα πριν και μας λέει «Και εδώ ο Άγιος έδειξε την προνοιά του, γιατί αν ο σύζυγός μου ήταν εκεί σίγουρα θα έκλαιγε και εγώ θα έχανα την ψυχραιμία μου». Για τους γιατρούς όλα πήγαν απρόσμενα πολύ καλύτερα από ό,τι περίμεναν. Παρ' όλα αυτά, συνέστησαν ένα μεγάλο αριθμό ακτινοβολιών, που όμως δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν γιατί το χέρι της κυρίας Βασιλικής μετά το χειρουργείο έμενε ακίνητο και πονούσε φοβερά. Βγήκε από το νοσοκομείο με την προοπτική όταν μπορέσει να σηκώσει το χέρι της να αρχίσει η θεραπεία. 22 Αυγούστου όλη η οικογένεια ανέβηκε στον Άγιο για τη λειτουργία που της είχε παραγγείλει. Έγινε λειτουργία και βγήκαν έξω. Κυρία Βασιλική μπήκε στο πουλμανάκι του Ιδρύματος για να κατέβει. Ο πατήρ Εμμανουήλ Μακρύς που έκανε τη λειτουργία εξακολούθησε πίσω, όπως μας είπε ο ίδιος, να διαβάζει την παράκληση του Αγίου Παρθενείου. Και τι θαύμα, μόλις κάθισε στο πουλμανάκι, πριν ακόμη αυτό ξεκινήσει, τι συνέβη? Ας το παρακολουθήσουμε από το ίδιο το στόμα της τα λόγια της απομαγνητοφωνημένα. Μόλις μπήκα στο πουλμανάκι και έκατσα, ένιωσε ένα πολύ μεγάλο πόνο στον νόμο, φοβερό πόνο, σαν να με χτυπήσανε με ένα σφυρί και σε 10 λεπτά περίπου το χέρι ήταν τελείως καλά, το οποίο δεν το σήκωνα καθόλου επάνω, τίποτα. Πόναγε φοβερά.
Πέρασε και ο πόνος συγχρόνως, γιατί πόναγε πάρα πολύ το χέρι μου. Πόναγε. Πέρασε τελείως ο πόνος και φύγαμε. Κατεβήκαμε κάτω και τότε το είπα σε όλους. Και μετά από το θαύμα που έγινε, κάναμε τις εξετάσεις τους 3 μήνες μετά το χειρουργείο και βγήκανε πολύ καλές εξετάσεις. Παρόλο που η βιοψία ήταν άσχημη, δεν ήταν καθόλου καλή. Αυτά είναι τα λόγια της ίδιας, από το ίδιο της το στόμα, λόγια απομαγνητοφωνημένα. Εκεί και πέρα τα πράγματα πήραν δεύτερη στροφή προς το καλύτερο. Άρχισε η κυρία Βασιλική κατόπιν της εντολής των γιατρών της ακτινοβολίας, όμως έκανε πολύ λιγότερες από τις προγραμματισμένες, γιατί για τους γιατρούς όλα βελτιώθηκαν γρήγορα και απρόσμενα και σταμάτησαν τις θεραπείες. Όταν πέρασε ο καθορισμένος χρόνος, επανέλαβε τις εξετάσεις, όλες, αλλά τίποτα πια δεν υπάρχει. Η επέμβαση του Αγίου φανερεί και η οικογένεια συγκλονισμένη μιλάει για τον Άγιο, διακηρύσει το θαύμα του και τον δοξάζει. Πράγματι. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Δεν σταμάτησε όμως ο Άγιος Παρθένιος να συμπαραστέκεται στην οικογένεια σαν ένας φίλος, ένας αδελφός. Κάθε φορά που η αμφιβολία μπαίνει στους λογισμούς τους, ο Άγιος έρχεται να τη λύσει. Άλλες 2-3 φορές εμφανίστηκε και στα μέλη της οικογένειας, πάντα συγχρόνως, το ίδιο βράδυ, σε 2 από αυτά. Και τους διαβεβαιώνει, μη φοβάστε, η Βασιλική θα γίνει τελείως καλά. Σαν απίστευτα μας φαίνονται όλα αυτά, κι όμως είναι αληθινά. Οι Άγιοι μας είναι ζωντανοί και στην Εκκλησία μας λειτουργεί το ιαματικό χάρισμα. Ο Κύριος μας δια των Αγίων του εξακολουθεί να διδάσκει και να θαυματουργεί σαν τότε που ζούσε μαζί μας ως άνθρωπος στη γη, σαν πάντα που ζει και θα παραμένει μαζί μας μέχρι την τελεία του αιώνος. Νομίζω ότι πιο παρήγορο μήνυμα δεν μπορούμε να έχουμε από αυτό. Έτσι θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Σας είπαμε και στο ξεκίνημα αυτής της ραδιοφωνικής μας συνάντησης ότι σήμερα το θέμα που είχαμε θα ήταν πιο πολύ για να το ακούσουμε και λιγότερο για να το σχολιάσουμε. Ευχαριστούμε για τις ευχές και τα μηνύματα και τα καλά σας λόγια. Χαιρόμαστε που παρηγορηθήκατε κι εσείς με την παρουσία του Αγίου μας. Διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο θεραπευτής των ασθενειών του αιώνα μας» της Μαρίας Μελετίου Μακρύ, ο Άγιος Παρθένιος, με την ευκαιρία της εορτής της μνήμης του, που σήμερα τιμούμε, και να ευχηθούμε να τον έχουμε πάντοτε και τον Άγιο Παρθένιο, όπως και όλους τους Αγίους, δίπλα μας, συμπαραστάτες μας. Και να μην ξεχνάμε να τους επικαλούμαστε. Μην περιμένουμε τη δύσκολη στιγμή, να τους επικαλούμαστε και στις εύκολες στιγμές. Και καθημερινά, χωρίς να ζητάμε κάτι. Να ζητάμε απλά την στοργική τους αγκαλιά, την παρουσία τους. Μας δίνει κουράγιο και δύναμη, έτσι κι αλλιώς. Και μόνο να ξέρουμε ότι είναι δίπλα μας ένας Άγιος. Όλοι οι Άγιοι ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα. Όλοι μαζί κάνουμε περισσότερη δουλειά. Και είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε για Αγίους και το κάνουμε πολλές φορές μέσα από τούτη εδώ την εκπομπή. Μιλάμε για Αγίους της Εκκλησίας μας και για Αγίες. Όχι μόνο γιατί τα έχουμε ανάγκη την παρησία που έχουν στο Θεό, την έχουμε εμείς ανάγκη και την προστασία τους, αλλά είναι και το να ασχολείται κανείς και να διαβάζει οι Αγίους είναι κάτι που προτείνουν από πολύ παλιά οι πατέρες μας. Ακόμη μάλιστα διαβάζουμε ότι οι μοναχοί παλαιότερα, κάποιοι αυστηροί μοναχοί, ηγούμενοι μοναστηριών, δεν επέτρεπαν στα καλογέρια τους να διαβάζουν ούτε καν την Αγία Γραφή, παρά μόνο τους βίους των Αγίων, επέμεναν στους βίους των Αγίων. Και όταν πλέον
εντρυφούσαν και εκπαιδεύονταν από τους βίους των Αγίων, τότε το θεωρούσαν μεγάλο σκαλοπάτι να πάνε παρακάτω και να διαβάσουν και την Καινή Διαθήκη και να ωφεληθούν και άλλα πλέον πιο αναγνώσματα, πιο όρημα. Ευχαριστούμε λοιπόν όλους και όλες σας και για την επικοινωνία, κυρίως όμως για την ακρόαση, και να ευχηθούμε ο Άγιος να ευλογεί όλους μας, να αγιάζει καθέναν μας και να βρίσκεται δίπλα στους πονεμένους αδελφούς μας που έχουν πολύ περισσότερο την παρουσία του ανάγκη. Καλή δύναμη, και σε λίγες μέρες θα δώσουμε και μερικά τέτοια βιβλία σε κάποιους από εσάς ως μικρό αντίδωρο, ως ευλογία. Θα σας το ανακοινώσω όμως στις επόμενες ημέρες. Να είστε καλά, να έχετε μια καλή μέρα.